Τεντώνει επικίνδυνα το σχοινί της αντιπαράθεσής του με τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο, ο Αρχιμανδρίτης Ανδρέας Κωνσταντινίδης. Σήμερα τον κατηγόρησε ότι διέρευσε στον τύπο έγγραφα που τον παρουσιάζουν να έχει αναγνωρίσει την πατρότητα των δύο παιδιών που κατηγορείται ότι απέκτησε με νεαρή γυναίκα και προανήγγειλε ότι του επιφυλάσσει μια έκπληξη δώρο, αρνούμενος όμως να δώσει λεπτομέρειες. Του επιφυλάσσω έκπληξη και θα του κάνω δώρο την απάντησή μου σε αυτές τις κατηγορίες, την κατάλληλη στιγμή. Έκανε παράλληλα λόγο για κατάντημα του Μητροπολίτη, υποστηρίζοντας ότι ο Αθανάσιος παίζει τα τελευταία του χαρτιά. Πιστεύω ότι ο Μητροπολίτης παίζει τα τελευταία του χαρτιά. Τα έχει χαμένα, δεν ξέρει τι να κάνει. Χαρακτήρισε μάλιστα τις ενέργειες του Μητροπολίτη ως καμώματα βατοπεδινών που θέλουν να καταστρέψουν κάποιον. Ο ίδιος επροσπάθησε με το δικό του τρόπο. Είναι κάτι καμώματα που κάνουν στο Άγιον Όρος αυτοί οι βατοπεδινοί, οι οποίοι όταν κάποιον δεν τον θέλουν, έχουν τον τρόπο τους να τον εξοντώσουν. Άλλον θα τον βγάλουν σχιζοφρενήν, άλλον ψυχοπαθήν και άλλον θα, να δούμε με ποιον τρόπο θα τον πετάξουν έξω. Πώς νιώθετε εσείς τώρα γι' αυτό? Πώς νιώθω? Νιώθω μια χαρά εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Για τον Μητροπολίτη? Δεν έχω τίποτα να νιώσω για εκείνο. Είναι ξένος για μένα. Ο Αρχιμανδρίτης κατήγγειλε τέλος ότι ένα μέλος της Διερευνητικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου προσπαθεί να μπλοκάρει την πορεία των ερευνών για να καλύψει τον Μητροπολίτη Αθανάσιο.